Ενώ η Επιτροπή Κινητοποίησης για τη Γέφυρα συναντήθηκε σήμερα το πρωί στο νέο Δημαρχείο με τον Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Παρίσι, επιμένοντας τη μονοδρόμηση, στον αέρα βρίσκεται ακόμα η υπογραφή της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου της επισκευής και αναστήλωσης της Γέφυρας Αυγουστολίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία Γιώτα Μαρούλης ΑΕ δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα αναλάβει το έργο, αφού εξετάζει ακόμα την πρόκληση. Πάντως, όπως και να έχουν τα πράγματα, η Γιώτα Μαρούλης έως τις 20 Αυγούστου πρέπει να έχει αποφασίσει, αφού αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των εγγυητικών επιστολών. Αν μέχρι τότε δεν αναλάβει το έργο η Γιώτα Μαρούλης, τότε το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να στείλει πρόσκληση προς τον αμέσως επόμενο μειοδότη, την εταιρεία ΕΚΜΕ ΑΕ, που είναι ο πέμπτος μειοδότης. Σε κάψη λειτουργία του μπαστούνιου έγινε χθες από τον εκπρόσωπο του μελετητικού γραφείου Μάρνετ Τεχνικό, κ. Νικόλαο Φλόριο. Ο κ. Φλόριος, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Σωτήρη Κουρή και τους εκπροσώπους μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας, έκανε επιτόπου τσεκάπ στο μπαστούνι και στη λειτουργικότητα του τρόπου πρόσδεσης των κουρασγεροπλοίων, συνοδευόμενος και από τον Γενικό Πιλότο κ. Ανδριανό Δρακάτο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στην προβλήτα του μπαστούνιου, είχε ήδη προσδέσει το κουρασγερόπλοιο Queen Victoria, μήκους 293 μέτρων και πλάτους 32 μέτρων, ένα από τα μεγαλύτερα κουρασγερόπλοια που έχουν έλθει στο Αργοστόλι. Ο κ. Φλόριος επεσήμανε και υπέδειξε ότι πρέπει να προσθεθούν δύο ακόμα πλωτές δέστρες, λίγο πιο απομακρυσμένα, έτσι ώστε να γίνει πιο σταθερή η πρόσδεση των μεγάλων πλοίων. Επίσης, ο κύριος Φλόριος ενημέρωσε τον κύριο Κουρή ότι η μελέτη που έχει αναλάβει η Μέρνετ για το νέο εμπορικό επιβατικό λιμάνι στη ΔΕΗ, περιοχή Ταμπάκικα στο Δράπανο, βρίσκεται στην τελική της φάση. Είναι ήδη όριμο το έργο και προετοιμάζονται και τα τεύχη δημοπράτησής του. Επιστολή για το μεγάλο πρόβλημα του Κοργιαλένιου Ιδρύματος που κινδυνεύει να κλείσει γιατί οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι 7 μήνες, έστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σωτήρης Κουρής στον Υπουργό Πολιτισμού κ. Παύλο Γερουλάνο. Γέννησε εν πλώ μια Αλβανίδα κάτοικος Ιθάκης κατά τη διάρκεια μεταφοράς ατόμων με καΐκι από την Ιθάκη στη Σάμη. Η γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι με τον πλέον περιπετειώδη τρόπο στη μέση της θάλασσας. Τόσο η μητέρα όσο και το νεογέννητο παιδί μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ότι και οι δύο χαίρουν άκρας υγείας. Νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου του νομού μας εξελέγει ο κύριος Παντελής Πανταζόπουλος, ενώ αντιπρόεδρος εξελέγει ο κύριος Γεώργιος Κασιανός και γραμματέας η κυρία Στάμο Θεοτοκάτου.